Ποιος κυβερνά αυτό τον τόπο και τη γη και με τρόπο τινή. Η εξουσία είναι μια πανάρχια υπόθεση από την εποχή όχι μόνο της Ατλαντίδος αλλά και της Λεμουρίας. Η οργάνωση, οι μεθοδεύσεις και οι τακτικές περιγράφονται αναλυτικά σε όλους τους μύθους και είναι εμφανείς σε όλες τις ιστορικές του ανθρώπου διαδρομές. Από την εποχή του πρώτου εξουσιαστή του ουρανού μέχρι την εποχή της Μέσης Γης, του Σάουρον, του Σιθ και του Σμιθ και την αυτοκρατορία μιας πολυεθνικής μηχανής. Ο εγώκερος είναι το ζώδιο της εξουσίας. Με έναν σοφό αρχηγό έχουμε μια καλή ηγεσία σε μια εύνομη πολιτεία που κυβερνά με την κόρη του τη Σοφία και η χώρα ευημερεί. Διαφορετικά επικρατεί διαφθορά, αναξιοκρατία, αδικία και διαπλοκή. Νέα σελήνη σήμερα στον εγώκερο, στις 15 μοίρες που στο λευκό αστέρι του Βέγας από τον αστερισμό της Λύρας αντιστοιχεί. Κάποιοι λένε πως είναι ο αετός που εφορμά και άλλοι πως είναι το κορίτσι που υφαίνει. Η δε υφαντική και η χειροτεχνία είναι διάσημη τέχνη ομυρική και πολύ διαλογιστική. Ας γίνει στα θέματα της πολιτείας και της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας μια καινούρια αρχή με δομή σοφή. Η θρησκευτική εξουσία, κατεξοχήν αντινοϊκή, στην άκρη της να περιοριστεί και στη φιλοσοφία να παραμείνει σε βάση υγιή. Το πνεύμα του ανθρώπου ελεύθερο να τραγουδά σε πράσινα λιβάδια και σε όμορφες πολιτείες να ζει. Ο Ποσειδών, ο άρχον των υδάτων και των ανοργάνων όντων, μετά μια μεγάλη οδυσσιακή διαδρομή, σοφά συνανεί και με τους Αιθίωπες σκοπεύει να ασχοληθεί. Όταν η σοφία συναντά την ηγεσία, γεννιέται μια κόρη σοφή από του ανδρός την κεφαλή. Αστρέα.